Η πλευρά Ρίκου Ερωτοκρίτου υπέβαλε έτοιμα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για εξαίρεση του Προέδρου του Μύρονα Νικολάτου από τη σύνθεσή του στην εκδίκαση τη υπόθεση που αφορά στο αίτημα του Γενικού Ισαγγελέα για πάυση του βοηθού Γενικού Ισαγγελέα, επικαλούμενη φιλικέ σχέσει που ο κύριος Νικολάτο έχει με τον Κώστα Κληρίδη. Ο Γενικό Εισαγγελέα δεν υποβάλλει το αίτημα πάυση του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα μόνο υπό τη θεσμική του ιδιότητα. Υπάρχει και το προσωπικό του παράπονο. Επομένω, δεν μπορεί κάποιο να δικάζει την αξιοπιστία του φίλου του. Το αίτημά μου στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στο αντικειμενικό κριτήριο τη αξιοπιστία. Ο κόσμο που ακούει ότι οι φίλοι του τον δικάζουν, τι εντύπωση θα έχει για το κύρος τη δικαιοσύνη. Η συνεχή προσπάθεια τη άλλη πλευρά είναι να τορπιλήσει και να εκτροχιάσει την ακρόαση αυτή τη υπόθεση. Εάν δεν αφιζητούν την ετοιμότητα και την κρίση των μελών του Συμβουλίου, πρέπει να το δηλώσουν ευθέω και να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από το τι θα πει ο κόσμο. Η αίτηση αυτή καταχωρίζεται από τον κενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη αποκλειστικά και μόνο υπό τη θεσμική του ιδιότητα. Το Δικαστικό Συμβούλιο εξέτασε το αίτημα της πλευράς Ερωτοκρήτου για εξαίρεση του Μύρονα Νικολάτου από τη σύνθεσή του για τη συνέχιση της διαδικασίας. Αρχικά ο πρόεδρος του Δικαστικού Συμβουλίου διάβασε τη δική του απόφαση δήλωση και στη συνέχεια ο δικαστής Τεύκρος Οικονόμου την ομόφωνη απόφαση του σώματος. Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Μύρο Νικολάτος επιβεβαίωσε ότι διατηρεί μακροχρόνια φιλία με τον Γενικό Ισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, όμως ανέφερε ότι γνωρίζει για σχεδόν 30 χρόνια και τον Βοηθό Γενικό Ισαγγελέα Ρίκο Ερωτοκρίτου, με τον οποίο, όπως ανέφερε, είχε κατά καιρού κοινωνικές και φιλικές σχέσεις. Λαμβανωμένο υπόψη ότι ο Γενικό Εισαγγελέα στην παρούσα διαδικασία ενεργεί υπό τη θεσμική του ιδιότητα και όχι υπό οποιανδήποτε προσωπική ιδιότητα, αλλά και του προχωρημένου σταδίου τη διαδικασία, το οποίο υποβλήθηκε το αίτημα για εξέταση, το θεωρώ ω αβάσιμο και το απορρίπτω χωρί οποιονδήποτε ενδιασμό. Λαμβάνοντα υπόψη ότι δεν αμφισβητήθηκε η αικαιρεότητα του δικαστικού χαρακτήρα του κ. Νικολάτου, όπω και το γεγονό ότι ο κ. Νικολάτο αποτελεί ένα από τα 12 μέλη ενό συλλογικού οργάνου και ότι ο Γενικός Εισαγγελέα δεν βρίσκεται ενώπιον μα ω πρόσωπο, αλλά υπό την θεσμική του ιδιότητα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι η κρίση τη αξιοπιστία του, εάν αυτή τελικά καταστεί αναγκαία, δεν θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που κρίνεται η αξιοπιστία οποιοδήποτε μάρτυρα, συμφωνούμε με την επιλογή του Προέδρου να μην προχωρήσει σε εξαίρεση. Μετά την ομόφωνη απόρριψη εκ μέρου του Δικαστικού Συμβουλίου του αιτήματο τη πλευρά Ερωτοκρήτου για εξαίρεση του Μύρονα Νικολάτου από τη διαδικασία, συνεχίστηκε η αντεξέταση του Γενικού Ισαγγελέα, η οποία εστιάστηκε σε θέματα που αφορούν στον χειρισμό της υπόθεσης προβιτένσια. Σε μια άλλη εξέλιξη, κατά την έναρξη της σημερινή διαδικασίας, ο εκ των δικηγόρων υπεράσπισης του Ρίκου Ερωτοκρήτου Χρήστος Πουργουρίδης, ανέφερε ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου ότι η πλευρά του πελάτη του αποστασιοποιείται πλήρως από την θεσινή ενέργεια του νομικού Παύλου Αγγελίδη να καταχωρήσει αίτηση για απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα.